συγχωρείτε. Και θα δείτε ότι τα αποτελέσματα από αυτήν την ξέφρενη και ασταμάτητη, η οποία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τον επόμενο καιρό. Χειροταρέψει, λέτε. Βέβαια. Αυτό είναι τα προστατεία που υπάρχουν, είναι αυτό, ότι θα χειροταρέψει ακόμη περισσότερο. Θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην Ελλάδα. Και βέβαια δεν λύνονται με τις λύσεις αυτές τις οποίες ακούστηκαν χθες από την κυβέρνηση. Όταν το πρόβλημα ξεβραστεί στις ακτές σου, ουσιαστικά έχει τελειώσει. Μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να το αντιμετωπίσεις όσο πιο ανθρωπιστικά δύνασαι. Δεν έχεις καμία άλλη επιλογή. Το πρόβλημα πρέπει να ξεκινάει από την πρόληψη. Διότι βλέπουμε υπουργούς οι οποίοι μιλάνε σαν να είναι δημοσιογράφοι και να λένε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά κτλ. Πράγματα που τα λέμε τρία χρόνια τώρα. Αλλά τι γίνεται, θωρακίζονται τα σύνορα. Καταρχά, δεν μπορεί να εξαρτάσει η εισρωή από το πώς πηγαίνουν οι εμπόλεμες ζώνες. Έχουμε θωρακίσει τα σύνορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά δεν ήθελε ούτε το φράχτη ούτε τη Frontex. Εμείς λέμε ότι τα ελληνικά σύνορα πρέπει να θωρακιζούν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Frontex και με όποιες άλλες δυνάμεις. Δεύτερον, να γίνει συνεννόηση με την Τουρκία να αντιμετωπιστεί το δουλεμπόριο. Γιατί υπάρχει, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία. Αυτό που λέτε δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό. Το να γίνει συνεννόηση με την Τουρκία. Να γίνει σε διεθνές επίπεδο να αντιμετωπιστεί το δουλεμπόριο. Δεν υπάρχει περίπτωση που λέτε. Είναι μια πιθανότητα που θα πρέπει να πάρει το δαφό, θα του πρόξει προ τα εδώ ή προ τα αλλού. Μα όσο υπάρχει το δουλεμπόριο, όσο δεν χτυπιέται το δουλεμπόριο, ο δουλέμπορος είναι απέναντι. Το λέω γιατί αυτό είναι μια ευχή, κύριε Ρουφανέ, να μιλάμε σε βάση ρεαλιστική. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήδη στην Τουρκία. Το ξέρετε πολύ καλά. Αντίστοιχα, σε επίπεδο κρατών εννοούμε. Όταν τέτοια προβλήματα παίρνουν ένα τέτοιο καθολικό χαρακτήρα και οικουμενικό, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έχει απέναντί σου το δουλέμπορο, ο οποίο δουλέμπορο πάει και λέει σε αυτού του δύο στο Σουδάν, στο Μαλέ κτλ. Ότι εδώ πέρα υπάρχει δίωδο. Μπαίνει ο άλλο, βλέπει ότι όντω υπάρχει δίωδο. Συμφωνούμε να σα πείσουν στη φυλακή να πάρει μέτρα. Από ανθρώπους. Εκεί και πέρα, οι αμυγδαλέζες ήταν ένα κακό, μια κακή κατάσταση που αντί να βελτιωθεί έκλεισε. Και τώρα θα ξανανοίξουν. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα ότι συνέχεια αντί να βελτιωθεί και να πάει στη σωστή του συνθήκη αυτό που πρέπει να γίνει, μηδενίζεται ξαναξεκινά από την αρχή χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Θα φτιάξουμε τώρα στρατόπεδα. Και ωραία, και μετά τι θα τους κάνουν αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, θα πάρουν χαρτιά και πότε, μέχρι να γίνει η διαλογή. Να επιταχυνθεί το νομικό σύστημα, ούτως ώστε να ξεδιαλέγει γρήγορα ποιος είναι μετανάστης, ποιος είναι πρόσφυγες. Δεν είναι όλοι ούτε μετανάστες ούτε πρόσφυγες. Και αντίστοιχα να δούμε σε πώς θα παίρνουμε χαρτιά, διότι δεν είναι θέμα Δουβλίνου 2, είναι θέμα συνθήκη Σέγγεν. Χωρίς τον κίνδυνο αυτό να καταρρεύσει, το πράγμα θα έχει κακοφορμήσει. Πάμε στον κύριο Μοίρα για να κλείσουμε εσάς, κύριε Μοίρα, ελάτε παρακαλώ.